αυτή η μελέτη για την οποία έχουμε έρθει εδώ πέρα, ποιες διαφορές έχει από τη μελέτη που προέβλεπε για τη διευθέτηση του χυμάρου ξοβρίου στο Κυβέρι? Ποιες είναι ουσιαστικές διαφορές είναι μεταξύ ενός... Ναι, ποιες σχέση θέλω, έχει ο ξοβρίου. Ο ξοβρίος, θα σας πω τι σχέση έχει. Γιατί προβλέπει η μελέτη διευθέτησης του ξοβριού, ενός οχετού, ενός ρέματος, ενός χυμάρου, προβλέπει ακριβώς τα ίδια πράγματα που προβλέπει η μελέτη για τον αράσινο. Όχι, δεν είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς τα ίδια. Καθαρισμός της κήτης, διευθέτηση των όχθεων και επένδυση των όχθεων μέσα κάτω την πόλη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα προβλέπει. Κυρία Κατσαφάρη, θα μας τα πει. Ότι το ένα είναι ίδιο με το άλλο, νομίζω ότι. Δηλαδή, τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Συγκρίνουμε τον αερασίνο από τη μήλο συνεχής ροής με υδροβιότοπο με τον ξοβριό που είναι χύμαρος και ρέμα. Η διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης, ναι, τη γνωρίζετε? Εγώ γνωρίζω το αποτέλεσμα της εκπόνησης της μελέτης. Ωραία, να ρωτήσω. Εγώ αυτό κρίνομαι να ψηφίσω. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Ωραία, να ψηφίσω. Άρα λοιπόν, για να φτάσετε να κάνετε αυτό το ερώτημα, ναι, πρέπει να ρωτήσετε, να μάθετε τι, ναι, προβλέπετε για να γίνει μια μελέτη υδρολογική καταρχήν και κατά δεύτερον υδραυλική. Ωραία. Αυτό που λέτε, αυτή η ερώτηση που κάνατε τώρα, εμένα μου δείχνει ότι δεν γνωρίζετε. Και γιατί να γνωρίζετε? Άρα δεν συγκρίνετε λοιπόν. Μην κάνετε αυτού του είδους τη στρογγύλευση. Είναι λάθος. Και αυτή τη στιγμή εγώ καλούμαι να ψηφίσω το ίδιο αποτέλεσμα μιας μελέτης για το χύμαρο των ξοβριών με τον αερασίνο. Ακριβώς το ίδιο. Εγώ αυτό μου ήρθε σαν εισήγηση να ψηφίσω. Δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία. Εδώ δεν ήρθα να σας πω εγώ τι θα ψηφίσετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η προσέγγιση που κάνετε είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί έχουν διαφορετικά. Δεν επενδύουν. Μα δεν μπορεί να στρογγυλεύει τώρα. Γιατί συγκρίνετε το ξόβριο και δεν συγκρίνετε το ναό? Είναι απλό γιατί το λέει. Γιατί είναι η στοιχεία που βάζετε στον αερασίνο. Αντίστοιχα με εκεί. Δεν έχουμε διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί το πλημμυρικό φαινόμενο έχουν να κάνουν με τις περιβαλλοντικές μελέτες. Θέλετε να ακούσετε εδώ? Απαγορεύεται να πέσει μπετό, απαγορεύεται να πέσει οτιδήποτε. Αυτή είναι η ουσία. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Όχι. Εσείς μισό λεπτό. Εδώ είμαστε για συγκεκριμένο λόγο. Το εάν πρέπει να γίνει αυτό το έργο ή δεν πρέπει να γίνει είναι αντικείμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα συζητηθεί εκεί. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε για το λόγο τον εξής. Είπε ο Περιφερειάρχης όταν ήρθε την προηγούμενη φορά ότι να περπατήσουμε, να δούμε ακριβώς και να υποδειχθούν διαφορές τις οποίες έχετε στην προσέγγιση, αν μπορούν να ενσωματωθούν στη μελέτη έτσι όπως θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να κάνουμε κάποια τροποποίηση και να το ενσωματώσουμε. Λοιπόν, το αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει το έργο, δεν είναι του παρόντος και δεν είναι ημών το θέμα. Εγώ Γιάννη, ξέρεις τη συμπάθεια που σου έχω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά εγώ εδώ δεν ήρθα για να συζητήσω αν θα μπουν 5 χιλιόμετρα σαρζανέτ και θα κοπούν τα καλά μεσόλυνα και θα γίνει αυτό εδώ πράγμα οχετός. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή τη μελέτη. Θεωρώ ότι δεν βελτιώνεται. Αντιμετωπίζει τον αερασίνο σαν ρέμα. Δεν έχω να προσφέρω κάτι εγώ αυτή τη στιγμή στην κουβέντα για το αν θα κόψουμε 500 μέτρα εδώ ή θα προσθέσουμε 200 μέτρα σερματόφλεγμα εκεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχω να προσφέρω κάτι και αποχωρώ. Δεν θέλω ότι. Δηλαδή εσείς δεν θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω εσείς κάτι. Εσείς είσαστε αρνητικός. Εντάξει. Okay. Ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του άποψη και την υποστηρίζει και καλά κάνει. Θα πούνε 5 χιλιόμετρα σαρζανέτ, θα πούνε 3, εγώ δεν παίρνω. Και έτσι λειτουργούν τα συλλογικά όργανα και η δημοκρατία. Εσείς επομένως δεν έχετε να προτείνετε κάποια επιμέρους βελτίωση της μελέτης. Την απορρίπτετε στη λίμνη. Σε αυτή τη μελέτη όχι. Την περασμένη φορά βγήκε στη δημοσιότητα μια μελέτη παρέμβαση στον αερασίνο. Αυτή εγώ έχω υπόψη. Στην πορεία έγινε μια συνάντηση, δεν συμμετείχα, αλλά από ό,τι είδα, σαν αποτέλεσμα γίνανε προτάσεις διαφορετικές και υπήρχαν αντιρρήσεις για την εφαρμογή αυτής της μελέτης. Σήμερα έχουμε βελτίωση αυτής της μελέτης σε σχέση με τις προτάσεις που γίνανε την προηγούμενη φορά για να τοποθετηθούμε ή πάμε στην πρώτη? Δεν έγινε συγκεκριμένη. Εγώ δεν είμαι μελετητής. Είμαι μηχανικός και γνωρίζω μερικά πράγματα. Για να αποφανθώ και να είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις προτάσεις. Για να κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες, πρέπει να έχουμε την
σύμφωνα με το γενικό σκεπτικό που εκφράστηκε την προηγούμενη φορά, να έχουμε μια πρόταση. Στο γενικό, εγώ θα πω την πρότασή μου στο γενικό. Δεν έχουμε πλημμυρικό φαινόμενο έντονο και προβληματικό στον Ερασίνο. Δεν υπάρχει αυτό για Σαρζανέτ. Συγγνώμη. Κατά την απόψη μας είναι η εισήγηση. Ναι, αν έχετε να κάνετε άλλες προτάσεις. Ναι, άλλες προτάσεις. Είναι αδιανόητο στον Ερασίνο, κατά την άποψή μου, να βάλουμε Σαρζανέτ. Αυτό είναι στα ανάγκη. Δεν μιλάμε. Αν είναι επιμέρου, είναι άλλο πράγμα. Σε όλη τη διαδρομή που την πέρασα την περασμένη φορά κομμάτι-κομμάτι, θέλει παρέμβαση ο Ερασίνος. Καθαρισμό, διευθέτηση, ορισμένα επιμέρους κλίματα. Επουδενή Σαρζανέτ. Κατά την άποψή μου. Γιατί δεν είναι αναστρέψιμο, προσβάλλει την κήτη, δεν καθαρίζεται εύκολα και θα έχουμε προβλήματα. Και δεν είναι σαν μέθοδο. Αν θέλετε, για να μην ξανατοποθετηθώ, θα κάνω και μια άλλη παρέμβαση. Γιατί εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή μία μελέτη στη χαμηλή ζώνη, η οποία καταστρέφει το πρόβλημα της χαμηλής ζώνης που όπως είχε διευθετηθεί με τις τάφρους. Πάνε και βάζουν, δεν ξέρω ποιος μελετητής και ποιο κριτήριο, αλλά αυτή η μελέτη, σύμφωνα με τη διασταύρωση που έχω από συγκεκριμένους ειδικούς καθηγητές, καταστρέφει τη χαμηλή ζώνη της Αργολίδας. Βαζώνεται δηλαδή με Σαρζανέτ η στραγγιστική τάφρου. Πιστεύουμε ότι η μελέτη που έχει κατευθεί στο σύνολό της είναι μια μελέτη η οποία δεν αντιμετωπίζει τον Ερασίνο σε μια περιοχή που είναι πολύ σημαντικός αγροβιότοπος. Ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή προστατεύεται νομικά από το ζώνη κυστικού ελέγχου, που σημαίνει αυστηρή προστασία. Όταν για παράδειγμα λέει ότι 50 μέτρα δεξιά και αριστερά από τον ποταμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν πάει να πει ότι καταστρέφουμε το ποτάμι. Φανταστείτε ότι υπάρχει και άρθρο το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε νερό από την κήτη του ποταμού. Και εμείς αντί να ενισχύουμε το θέμα της διευθέτησης του ρέματος σαν ένα κομμάτι που διασώζει χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή, αυτό που κάνουμε βάζουμε Σαρζανέτ. Για όσους καταλαβαίνουν, Σαρζανέτ είναι κατασκευές οι οποίες μέσα έχουν χαλίκι. Τεχνική βλάση μπορεί να γίνει στο χαλίκι, αλλά αυτό δεν είναι η φυσική βλάση ενός βάλτου. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ίδια την ροή του νερού. Εμείς αυτό που θέλουμε, και μιλάμε τώρα για μια περίοδο που μιλάμε για το φαινόμενο θερμοκηπίου, που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε μεν έντονες βροχοπτώσεις, αλλά θέλουμε να έχουμε και τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος να μπορεί να απορροφά νερό. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί το νερό μεγαλύτερη ταχύτητα στη θάλασσα. Άρα αυτό σημαίνει ότι το ρόλο μπορεί να παίξει ένα ποτάμι για τον εμπλουτισμό δεν τον παίζει όταν λειτουργεί αυτή η διαδικασία του Σαρζανέτ. Διαφωνούμε ριζικά με τη μελέτη. Πιστεύουμε αυτή η περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικά, να καθαριστεί το ρέμα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά φορτά μέσα στο ρέμα από κορμούς, σκουπίδια, λάστιχα κλπ. Να μπορέσουμε σε μερικές περιοχές που γίνουν καταπατήσεις αυτές να σταματήσουν να υπάρχουν, ώστε το ρέμα να λειτουργεί κανονικά. Και δεν είναι ρέμα, είναι το μοναδικό ποτάμι. Και το μοναδικό ποτάμι το οποίο καταγράφεται από την 5.000 π.Χ. Και εμείς θέλουμε να παρεύουμε στο ποτάμι αυτό. Για ποιο λόγο? Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πλημμύρα. Και όταν μιλάμε για πλημμύρα, μιλάμε για το βάλτο. Ο βάλτος γι' αυτό είναι βάλτος. Γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο πλημμυρίζει. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για διευθέτηση και πλημμύρα σε ένα βάλτο, ακόμα και αν αυτό προβλέπεται και έχει εγγραφεί στη μελέτη που έχει κάνει για τη διευθέτηση των νερών στην Ανατολική Λεκάνη της Πελοποννήσου. Μου επιτρέπετε καταρχήν να βγάλω τη μάσκα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, όταν είχε έλθει ο κύριος Νίκας και είχαμε περπατήσει τον Ερασίνο και όταν είχε τεθεί και το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην αρχή, δηλαδή η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διεπίστωσε ο Περιφερειάρχης ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι ενδεχομένως η παρέμβαση να μην είναι ήπια και να αλλάξει και το χαρακτήρα και τον προορισμό του Ερασίνου ποταμού. Αυτό που φοβούνται κάποιοι άνθρωποι είναι ότι μετά την παρέμβαση ο Ερασίνος θα γίνει, όπως λένε, ένας απλός οχετός απορροής υδάτων και δεν θα είναι πλέον ποτάμι. Αυτό που θέλουμε, που έδωσε εντολή λοιπόν ο Περιφερειάρχης, είναι να συγκεντρωθούμε εδώ όλοι όσοι συνεμπλέκονται, δηλαδή όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι εκλήθησαν, τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινοτήτων της Κίου, του Κεφαλαρίου και επίσης όσοι έχουν περιβαλλοντική ανησυχία και ευαισθησία για το θέμα αυτό. Και πράγματι αυτό έγινε. Και ήρθε και ο μελετητής και εκπρόσωπος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Η εντολή την οποία είχαμε είναι να ακούσουμε τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε στην μελέτη, έτσι όπως έρχεται, κατά τη γνώμη την δική τους, προκειμένου να είναι η ποιότερη παρέμβαση.
Αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει μία συλλήφθηνη απόρριψη της μελέτης από αυτούς που εκφράστηκαν, όπως νωρίτερα ακούσατε, εναντίον κάθε παρέμβασης. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν είναι νόμιμο. Άσχετα με το τι λέει ο καθένας για το αν γίνονται ή δεν γίνονται πλημμύρες ή δεν ξέρω και εγώ τι, υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, υπάρχει ένα ΦΕΚ το οποίο έχει περάσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 18 νομίζω ή το 17, όπου αναφέρει ως κύριο κίνδυνο πλημμύρας στην Αργολίδα σε έντονα καιρικά φαινόμενα ακριβώς τον Ερασίνο και συγκεκριμένα αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε τώρα εδώ στο γεφύρι της παλιάς Εθνικής Οδού Άργους Τρυπόλεως. Όπως υπόθηκε και πριν από τον μελετητή, από αυτό το σημείο και 300 μέτρα προς τα επάνω δεν υπάρχει καν κήτη. Έχει καταπατηθεί, έχει μπαζωθεί. Αυτό λοιπόν που πάμε να κάνουμε δεν είναι να κάνουμε κανέναν οχετό. Εμείς αγαπάμε βεβαίως τον Ερασίνο, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε την Αργολίδα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπάρξει μια στοχευμένη ήπια παρέμβαση. Τα Σαρζανέτ δεν είναι δαίμονας. Αν μπαίνουν στην κήτη, στο βάθος λοιπόν του ποταμού, δεν θα υπάρχει καμία οπτική επαφή Σαρζανέτ. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το να διαμορφωθεί, να οριοθετηθεί, να διευθετηθεί η κήτη και να μπορούν να φυτρώνουν κάλλιστα φυτά πάνω εκεί, αλλά δεν μπορεί να γεμίζει με δέντρα και με καλάμια τέτοια που να κλείνουν εντελώς τη ροή. Δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα. Ο Ερασίνος είναι πραγματικά πηγή πλούτου για την Αργολίδα. Είναι ένας πολύ σημαντικός πνεύμονας, ένας πολύ σημαντικός βιότοπος. Βεβαίως και θα υπάρχουν και πάλι υπερχιλήσεις, γι' αυτό άλλωστε είναι βάλτος. Οι υπερχιλήσεις όμως αυτές θα είναι μέσα σε κάποιο πλαίσιο, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν ζωές, να μην κινδυνεύουν περιουσίες και να μην είναι να μην οφείλονται οι υπερχιλήσεις στα μπαζώματα και στις παρεμβάσεις των ανθρώπων, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι οποίες αυτές είναι που έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτές ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό πάμε να φτιάξουμε και να αποκαταστήσουμε. Γίνονται έργα χωρίς έλεγχο και πολλές φορές αντί να βελτιώσουν, καταστρέφουν, επιδεινώνουν το πρόβλημα που ενδεχόμενα υπάρχει. Ειδικά τώρα για τον Ερασίνο, είναι αδιανόητο να έχουμε μελέτη να προστατεύσουμε τον Ερασίνο από ενδεχόμενες πλημμύρες και να βάζουμε Σαρζανέτ. Αυτή η μέθοδος δεν αντιμετωπίζεται πουθενά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται πουθενά με αυτόν τον τρόπο με Σαρζανέτ. Οποιοδήποτε που έχει γνώση για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω γιατί οι μελετητές επιμένουν σε κάτι τέτοιο. Θα είναι αδιανόητο και καταστροφή για τον ίδιο τον Ερασίνο. Τα σημεία που πλημμυρίζουν είναι άλλη περίπτωση, είναι στα ανάντη, μπορεί κάλλιστα εκεί να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που το λέει η μελέτη. Και τώρα, χωρίς να μας φέρουν μια βελτιωμένη μελέτη, μας ζητάνε να κάνουμε προτάσεις, γενικά και αφηρημένα. Και πάλι αυτό είναι υπεκφυγή για να δείξουν δήθεν τη λαϊκή συμμετοχή, ότι συμμετέχουμε, λέει, κάνουμε προτάσεις. Εμείς σε αυτό το τρυπάκι δεν μπαίνουμε. Ή θα φέρουν μελέτη ολοκληρωμένη και σωστή, ή μη μας ρίχνουν ευθύνες ότι εμείς δεν κάναμε προτάσεις. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε σήμερα επί μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει έρθει για ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Να συζητήσουμε για τις δυνατότητες βελτίωσής της, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή έτσι. Να γίνει με κάποιο τρόπο ο οποίος θα είναι φυσικός προς το, φιλικός προς το περιβάλλον. Όπως φαίνεται τώρα, η μελέτη αυτή έχει ζητήματα. Η μελέτη και γενικότερα το έργο, η προσέγγιση στο έργο αυτό έχει σήμερα ζητήματα νομικά, καταρχήν, καθώς πρόκειται για περιοχή ΖΟΕ και είναι αμφισβητούμενο κατά πόσο μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος. Ζητήματα που έχει θέσει και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, αποφεύγοντας η οποία δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη. Τα ζητήματα αυτά θέτουμε και εμείς, ζητούμε οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει, ποτέ στο τέτοιο, η συγκεκριμένη παρέμβαση, μάλλον να το θέσω αλλιώς, δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον. Βεβαίως αντιδράμε, γιατί στο σύνολό του Ερασίνος αντιμετωπίζεται σαν οχετός
και σαν ρέμα απορροής ομβρίων υδάτων. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Ερασίνος είναι ένας ενεργός υδροβιότοπος και σαν τέτοιο πρέπει να τον διαφυλάξουμε και να τον προστατεύσουμε. Το αν υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να έχει πρόβλημα ο Ερασίνος, γιατί έχουν γίνει καταπατήσει στην όχθη κτλ., αυτά βεβαίως να οριοθετηθούν και να διαθετηθούν. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε στο σύνολο του Ερασίνου να τον στρώσουμε 5 χιλιόμετρα με σειρματοπλέγματα και πέτρες τις όχθες, να τον κάνουμε ρέμα απορροής και οχετό. Δεν είναι ρέμα απορροής και οχετός ο Ερασίνος, είναι ένα ποτάμι συνεχούς ροής εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας για την Ανατολική Πελοπόννησο ολόκληρη. Η μελέτη αυτή πρέπει να προχωρήσει. Το κομμάτι από τη σπηλιά έως την πηγή πλημμυρίζει. Μην μας λένε λοιπόν οι κύριοι ότι δεν πλημμυρίζει. Ζούμε τις πλημμύρες κάθε χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει η μελέτη να προχωρήσει.